Χαιρετώ το φίλο μου, το Δημήτρη, το Δραγόγια. Εκείνη τη σούπα θα τη φάμε να πάει κάτω από 10 βαθμούς. Να πάρουμε και τον γιατρό, τον Ναύας, το σωσία του Ναύας, τον κτηνίατρο, και να γουστάρουμε. Λοιπόν, 2-31-0. 90-90-90. 98-80-90. Τι είδατε, τι ακούσατε, τι γιουχάρατε. Αν γιουχάρατε τον ΠΑΟΚ και τους διαιτητές, πείτε μας. Έλα, φίλε. Και φυσικά υπάρχουν και οι μικροί της πόλης, οι οποίοι είδαν το μάτς. Περιμέναν να χάσει ο ΠΑΟΚ και να χαρούν. Καλημέρα. Δεν σ' ακούω, φίλε. Δεν σ' ακούω εγώ καθόλου. Δεν σ' ακούω καθόλου. Δεν μ' ακούς. Τώρα σ' ακούω. Α, τέλεια. Έλα. Δαμιανός λέγομαι, ραπ. Έλα, φίλε. Είμαι 20 χρονών. Μπράβο, Δαμιανό. Άκουσα τις δηλώσεις του Ντούντορ. Οι γραμμές, παιδιά, αυτό... μισό λεπτό. Οι γραμμές πέσαν όλες, είναι ελεύθερες. 2-31-0, όλα 90. Πείτε τι είδατε. Έλα. Άκουσα τις δηλώσεις του Ντούντορ. Ναι. Γι' αυτό σε πήρα, όχι για τίποτα άλλο. Ναι. Αυτός ένα από τα δύο έγινε σήμερα. Τι έγινε, τι έγινε. Ή ήταν σε άπεδο ή είναι χεσμένο στα βρακιά του. Ναι. Και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Χεσμένο στα βρακιά του. Γιατί. Αυτός συνεπάγει ότι πρέπει, γιατί εκφώνησε τους παίκτες του, έτσι, ότι όλοι ήταν τέλειοι. Άκουσα ότι αυτός δεν πήγε καλά. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να εκφωνεί την απόδοση των παικτών του, για να μην του ζητηθούν εξηγήσεις. Γιατί εγώ πολύ φοβάμαι ότι τρέμει η θέση του. Τρέμει, τρέμει. Τρέμει. Και είμαι άνθρωπος ραπ που στα τόσα χρόνια που θυμάμαι τη ζωή μου με τον ΠΑΟΚ δεν έχω ζητηθεί να φύγει προπονητής. Θέλω να βλέπω τις δουλειές ολοκληρωμένα. Ναι. Αλλά από αυτό τον προπονητή ειλικρινά δεν περιμένω τίποτα. Τα βρήκε όλα θετικά. Δηλαδή τίποτα αρνητικό. Ο Σάμπο ήταν καλός δηλαδή. Ο Ζάιρο ήταν καλός. Ξέρεις τι είδα εγώ. Για πες μου, Ραπτίδης. Ότι ο Άντερσεν τον έχει δαγκώσει κανονικά το Σαββίδι. Αυτό είδα εγώ. Το δάγκωσε κανονικά. Το δάγκωσε. Το δάγκωσε το Σβέρκο. Εδώ τον Αμπράμοβιτς δάγκωσε. Θα χαλιότανε στο Σαββίδι. Το δάγκωσαν πάλι. Τον πάτησε, τα 9 τον πάτησε. Oh. Και δεν τον αφήνει κιόλας, να ξέρεις. Ναι. Στη Δαγκανία εκεί. Ναι. Τι να πω ρε, από αυτά να πω. Ναι. Δεν μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ καθόλου. Καθόλου. Το σύστημα πρέπει να είναι 4-5-1 ή 3-6-1. Δεν γίνεται αλλιώς. Επίθεση δεν έχεις. Δεν έχεις επίθεση και δεν τη βοηθάς καθόλου την επίθεση σου. Μου έχεις τον προπονητή να πούμε είναι κολλημένος με το σύστημα της Γιουβέντους, το 3-5-2, ως κόντρας. Ο Σκόνδρας που έκανε πέρυσι τα παιχνίδια τα καλά, μου τον έχεις έξω. Γιατί είσαι εγκλωβισμένος στο σύστημα 3-5-2. Δηλαδή είναι ντροπή είναι. Είναι ντροπή. Τα λέμε. Μια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ραπ Γάβρος εγώ. Καλώς τον. Τι είδες. Είδα το μάτς σε μια καφετέρια γεμάτη παοξίδες, εννοείται και οι φίλοι μου που είναι παοξίδες. Ναι. Και είδα ότι όλων οι φάτσες ήταν ξενερωμένες. Ξενερωμένες μούρες, σωστό. Με τις μεταγραφές. Ναι. Και γενικότερα με την εικόνα του ΠΑΟΚ που δεν δείχνει την ομάδα. Ναι. Μόλις αντιμετωπίζει ένα δύσκολο αντίπαλο. Ποιον βρίζανε πιο πολύ. Το Σάμπο. Το Σάμπο. Ναι, ναι. Ναι. Αυτός εντάξει και το σούτ εκείνο που έκανε τραγικό δεν το συζητώ. Απ' την άλλη ομάδα μου όμως ραπ πάει τρένο. Καλά πάει η ομάδα σου. Φέτος έχουμε κάνει καλή ομάδα, το συμφωνεί και το φιλαράκι σου ο Αλέφαντος. Ναι, όντως. Λοιπόν, θα τα πούμε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ξενέρωτες μούρες, είδε ο Γαύρος στην καφετέρια με φίλους του Παοξίδες που δεν το μάτς. Ξενέρωτη μούρη. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, τι κάνεις. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις. Πίνω κάτι πυρίτσες, κάτι ρετσίνες και κάτι τεκίλες. Τα συνδυάζεις αυτά καλά. Κάνω μίξη, έχω γίνει αλχημιστής. Α, έρχεται χημικός, ναι, ωραίος. Χημικός, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, ναι, και τα πάντα πληρώνει. Βεβαίως. Ο παταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Υδραυλικός, σωστός. Ναι, έγινε. Ναι, για πες μου. Καταλαβαίνω. Πότε θα ανέβεις πανόραμα, ρε. Πανόραμα. Ναι, ρε, ο εξωγήινος original, η μέση στο ημιτασιόν. Θα έρθω να πάρω κάτι τρίγωνα τις επόμενες μέρες και μόλις ανέβα πάνω θα σου κάνω δύο. Θα βρεθούμε.
Αυτή την εβδομάδα ανέβω να πάρω μερικά τρίγωνα πανοράματος. Σε πάρα να κανονίσουμε να πούμε. Ναι. Να σου πω. Να μου πεις. Ένα over έπαιξα ρε, το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ, over. Το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι. Από τότε που αλλάξαν τέρμα, άλλο τέρμα έπαιζε σήμερα. Άλλο τέρμα, ναι. Δεν πήγε γκολ, αλλά δεν βάλανε κιόλας. Ναι, το καλό είναι ότι με αυτό το τέρμα που είχαν αυτό σήμερα, ναι, με το Σκόνδρα και το Μαλεζά, δεν φάγαν γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε καλά κάνει, παίζει εκεί με Σκόνδρα, παίζει. Με όλα Σκόνδρα. Όλα τα φαβορή βγήκαν, ναι, αντίσταση σήμερα. Εντάξει. Φιωρεντίνα, Βασιλεία, ναι, Αλκμάρ, όλα βγήκαν όλο την άλλη. Εντάξει, καλό για τον Μπουκ αυτό, καλό για τον Μπουκ αυτό. Σωστό. Για μένα δεν είναι καλό, ρε. Για σένα δεν θα ήταν καλό, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κανόνες θα πιούμε για μια τεκίλα, ε. Κρασί. Κρασί θες, τι θες. Κρασί. Να κανονίσω. Ναι, κόκκινο. Ναι. Κόκκινο. Ναι. Κόκκινο, κόκκινο. Κόκκινο, κόκκινο. Σαν το μάγουλο του κόκκινο. Κόκκινο. Ωραία. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Συνομίλησες. Συνομίλησες με κανένα εξωγήινο αυτές τις μέρες. Είχες καμιά διαπλανητική σχέση. Τα UFO που να είναι έρχονται, ρε. Δεν... Θα μας πάρουμε. Πρέπει να έχουν έρθει, ναι. Θα μας πάρουμε. Αφού ζουν ανάμεσά μας και ο Λιακόπουλος το λέει. Το είπε, ναι, το είπε. Ναι. Ναι. Για τους σταυρόμορφους τι γνώμη έχεις. Για τους. Σταυρόμορφους. Οι σταυρόμορφοι ποιοι είναι. Σταυρόμορφοι, ρε, ερπετοειδή και τέτοια. Α, τα ερπετοειδή. Που έρχονται και παίρνουν τις μορφές μας. Που χαριλάω μεριά είναι. Έτσι μιλάω σοβαρά, έτσι κάνεις φλάγα τώρα να πούμε. Πιστεύεις ότι υπάρχουν σαυρόμορφοι? Φυσικά και υπάρχουν. Σκατόμορφοι υπάρχουν, σαυρόμορφοι. Πες μες στο YouTube τώρα και δες να πούμε μορφό σου. Να τώρα εσύ και θα κεράσω λοιπόν, εγώ την άλλη φορά τέτοιο, που θα μονομαχήσουμε. Θα σκάνω σεμινάρια για τους σαυρόμορφους που θα βρεθούμε. Τεκίλα. Κρασί. Μένω σε ζητάς, κρασί θα πιω. Λοιπόν. Τεκίλα με νερό και παγάκι, έτσι θέλω και γεια. Αυτά που έξω να ξεχάσει. Εγώ κερνάω, εγώ παραγγέλνω. Αυτό είναι. Εμείς εδώ στη Δύση έτσι το έχουμε. Ναι. Τεκίλα. Κρασί. Τεκίλα. Κρασί. Τεκίλα. 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 Μου τι λέω. Εντάξει, αφού επιμένεις, τεκίλα. Τεκίλα. Κρασί θέλω κρασί, τώρα. Κρασί, άντε, μπράβο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε, κύριε Μανατσολιά. Πώς την είδες την Παοκάρα? Τι να δω, ρε, εσύ. Αφού σου είπα, ρε. Ενέσες. Τι να πω, ρε, να πω. Ήταν λίγο κρύα η ομάδα, κρύα η κερκίδα. Ναι. Ήτανε, έτσι. Κρύα σαν το φούρναρι, να πούμε. Κρύα ήτανε. Ναι. Δηλαδή βγήκε προχθές, χθες έπαιρνα και δεν μπορούσα να πιάσω. Ναι. Βγήκε, ήπιε κάτι κρυάδες, κάτι αυτά, να πούμε. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Ναι. Τι είναι αυτός, μόνο αυτός γελάει με τα αστεία που λέει, να πούμε. Κοίταξε τώρα. Μόνο αυτός γελάει. Ξενέρωσαν. Και αδελφέστατά. Ναι. Και από πίσω η άλλη μπρόγερ. Η μπρόγερ. Ναι, ρε, η άλλη. Μπροστά είναι η Μαργαρίτα, η άλλη είναι η, πώς τη λέγανε. Η Έρικα. Οι αδελφές. Η Έρικα. Η Έρικα. Ναι, η Έρικα, μπράβο. Η Έρικα από κάτω λέει, εκείνος ο Άδωνης, ρε. Εκείνος ο Άδωνης, ρε. Ναι. Η αδελφέστατά. Μάξι. Ξέρεις τι θα ήταν να πούμε αυτό στην κατοχή, ε? Γιατί, τι? Ξέρει αυτός τι θα ήταν να πει. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Δεν τράβηξε ομάδα. Αυτή η αγόρη μου, ό,τι και να κάνετε. Δεν τράβηξε. Τι τραβήξαμε. Ό,τι αλλά... και να κάνετε, ρε, ναι, αυτό που λέει. Ό,τι και να κάνετε, να πούμε. 25 ώρες την ημέρα, ρε, ραδιόφωνο να κάνετε. Δεν πρόκειται να την κάνετε αυτή η ομάδα, ρε. Ασχοληθείτε με τον Ηρακλή, ρε. Δεν γίνεται. Ασχοληθείτε με τον Ηρακλή να οικονομήσετε, ρε. Ναι. Ναι, ρε. Τι ναι, ρε. Ναι. Φτάνει, ρε, γλώσσα σας και στο πάτωμα, ρε, γλύφεται. Εντάξει, να, πούμε, εντάξει, πάλι, δεν έχασε. Και πάλι δεν πρόκειται να πάει αυτή η ομάδα από στάρε. Γιατί υπάρχουν καμιά δεκαριά με αυτό το 20% που λέω εγώ και τον έχουν κάνει τον πάγο να τον έχει χαθεί όλη η Ελλάδα, ρε. Γιατί, ρε. Αυτή είναι αυτό το 20% ρε, που... Κατορθώσανε αυτό το 20% κάτι που μαζεύεις εκεί να πούμε κάτι από Γιάννη Τσά, κάτι από κάτι παλιόβλαχους, κάτι ξέρω εγώ. Ναι. Κάτι άλλους να πούμε, κάτι περίεργους. Ναι. Κατορθώσατε. Εμείς. Αυτό το μεγάλο το ΠΑΟΚ να το κάνετε την πιο μισητή ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί, μωρέ. Εσείς, ρε, όλοι, ρε.
Γιατί τώρα. Εσείς που γλύφετε από το πρωί με το Χάδερε. Γλύφω. Που λέτε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Έλα μόνο η κατσίκα του γείτονα και η κατσίκα του γείτονα τώρα να πεθάνει. Έτσι είναι ρε λεπτό που λέει πώς θα γίνει να πούμε. Πέμπτη είδηση έχετε τον Ηρακλή ρε. Πώς. Πέμπτη είδηση ρε έχετε τον Ηρακλή ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Πέμπτη είδηση έχετε τον Ηρακλή. Και δεν οικονομάμαι και άμα μιλήσουμε για τον Ηρακλή θα κλείσει ο σταθμός. Ναι. Και αυτές τις αηδίες να πούμε που λέτε να πούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να. Και εγώ βλέπω ότι καλά σας κάνουν και θα σας φέρνουν και Ηρακλειδείς ρε. Και μάλλον θα σας κόψω κι εγώ γιατί έχετε παραγίνει ρε. Mm. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται ρε. Εντάξει δεν είπαμε να 50-50. Βάλτε μας εμάς σε 10% ρε. Mm. Δεν ασχολείστε καθόλου. Σε είπα και το μεσημέρι. Εσείς είστε ΦΠΑΟΚ. Ο άλλος είναι ΦΜΑΡΟΣ. Άρες κυρίες και κύριοι. Και άλλοι είναι να πούμε της πλάκας. Το λίπερο. Λοιπόν και εμείς που θα πούμε ρε, τον πόνο μας. Τον πόνο μας που θα πούμε το. Γιατί κανένα πόνο. Να πούμε και εμείς να ακούσουμε μια είδηση. Τι πόνο ρε. Είμαστε στο ραδιόφωνο σας να πούμε και 24 ώρες πάω. 5 λεπτά, 3 λεπτά βγάζει τη Ρακλή. Αυτό το πράγμα ρε. Κοίταξε σου μιλάω σοβαρά τώρα. Ο κόκκινος πώς μιλάει όλο για Ρακλή ρε. Κάτσε καλά. Τι να μιλήσει ρε το φουκά. Να πω κάτι, ευτυχώς υπάρχουν 2-3 εκεί πέρα που φοράνε παντελόνια, κάτι σαν το Γιάννη, κάτι σαν το φίλο μου τον Καμόρα. Τον κόκκινο. Εκείνος είναι να πούμε άσετο. Παράπονο έχει. Αυτός εδώ φοβάται τον ίσιο του. Φοβάται, τι να κάνω, είναι δηλός μου. Το Λούκι Λούκ με θυμίζει. Φοβάται. Βέβαια, τι να πει και ο Φουκάρας, θα χάσει να πούμε το οβεροκάματο. Τι να πει. Εκεί μέσα να πούμε τον έχετε θα βάλει τα μαχαίρια στο λαιμό ρε. Τι να πει ο Φουκαράς. Φουκαράς. Βέβαια τι. Φουκαράς. Λέγοντας Φουκαράς είναι σχήμα λόγου έτσι. Ποιος Φουκαράς. Τι να πει ο καημένος. Ο καημένος. Άντε τι να πούμε. Τι να πούμε ρε. Τέλος πάντων να πούμε εγώ το ευχαριστήθηκα σήμερα. Ο Μάκης ο Φούρναρης αντιπαράθεση έχει. Ό,τι γουστάρει. Πάμε. Έλα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γερμανοτσολιά να πούμε. Εγώ δεν είμαι στη Γερμανία, εσύ είσαι. Εσύ είσαι Γερμανοτσολιάς. Πώς είναι εσύ Γερμανοτσολιάς. Εσύ στην κατοχή εσύ. Τι. Κουκούλα και θα δείχνεις με το δάχτυλο. Ναι αγόρι μου, εντάξει, ό,τι πεις ναι, τώρα με. Ναι, εσύ τέτοιος είσαι. Δεν μου λες, είσαι με δύο. Που κάνεις και να πούμε και λες να πούμε αηδίες και τα χαλαμάρες. Ποιες ήταν οι αηδίες. Σε ποιο ράδιο πήρες και σε ποια εκπομπή πήρες και δεν σε στείλανε. Και εμένα, ναι. Δεν θα με στείλουνε να πούμε, αφού είστε παοκοκρατία εκεί πέρα. Αφού λες Άρης FM. Δεν θέλετε να ακούτε αλήθειες ρε. Ποια είναι η αλήθεια, τώρα από πού παίρνεις αυτή τη σπηλιά. Είσαι με δύο ώρες έξω, είσαι με δύο ώρες έξω, για από σπηλιά παίρνεις. Ρε εσύ άσε με. Κανονική, με δύο ώρες. Τι. Εμένα εσύ δεν μπορεί να με πιάσει το στόμα σου ρε. Βρε όπου παίρνεις ευθύνουνε. Χαλασμένο προζήμητρος. Βρε καλά, ξέρεις τι είναι το προζήμι. Χαλασμένο προζήμητρος. Βρε υπάρχει καλύτερο ψωμί από το προζήμι. Αλλά πού να ξέρεις εκεί που ζεις βρε. Ναι εγώ. Ναι. Και όπου πήρες, όπου πήρες, σε ποιο, σε όποια εκπομπή πήρες και σε όποιο ράδιο, σε φτύσανε βρε. Δε φτάνει το ξεφτιλίκι που τρως ρε, ντροπή σου ρε. Εμένα ρε ξεφτιλίκι. Ναι, εσένα. Ποιος ρε με κάνει με ένα ξεφτύλα. Όλα τα ράδια σε κάναμε και όλες τις εκπομπές. Γιατί, ξέρεις. Γιατί σε τι, γιατί. Γιατί δεν θέλετε να ακούτε αλήθειες. Για πες μου μια αλήθεια. Μία πες μου. Γιατί είστε να πούμε μαδούλα της πλάκας. Ναι ρε παιδί, πες μου μια αλήθεια. Τι θέλεις να σου πω. Μία. Αυτά που σου λέω όλα κάθε φορά. Βρε πες γιατί μου τώρα μία. Τη λεφτά κάτω από το τραπέζι. Ωραία. Να σου πω, να σου πω. Μισό λεπτό ρε. Σταμάτα ρε. Σταμάτα ρε, μη στείλω τα προγεράκια και σε κυνηγάς αυτή την ηλικία που σου έρεπε. Άντε μη. Ρε εσύ. Ποια. Ποια. Είχες Μυτιλινέο. Είχες Μυτιλινέο. Δεν Μυτιλινέο το στείλανε ρε φυτευτός ήταν ρε. Τσουνάρι. Στον Ηρακλή. Είχες τον Μπουζουξή. Είχε τον Μπουζουξή! Βρε είχε τον Μπουζουξή! Βρε ποιο Μπουζουξή βρε! Το Σπανοδάκι! Βρε εσύ είχες! Δες ακούσεις για τον Μπουζουξή! Είχες τον Χούλι που μοίραζε όταν τα τσιπάκια! Είχε παρέα να με ρίξετε! Ναι! Διασκέδαζε με τον πώς το λένε, που το λέω τον πρόεδρο της ΕΠΟ, στα Μπουζουξή ναι. Την ίδια βραδιά ρε! Αυτός που σε έδωσε βρώμικα κατρουλιά και ήπιες, τον Χούλι τον είχες!
πιο χούλι, ρε. Πιο χούλι, βρε. Τι κάθε και μιλάς, ρε. Εγώ τον Μπέο τον είχε, ρε. Ηρακλειδέα Πόλο και σε έκανε κουμάντο, ρε. Ποιόνα, ρε. Ηρακλειδέα Πόλο, σα τη λέγω. Ποιόνα. Ποιόνα, για πες τώρα το φιλαράξιο και το τσάβρα. Το γούμενο. Εσύ μη μιλάς, μωρή, κάποια σε μίλησε κανένα σε σένα. Α, μπράβο. Ε. Όσο για τον πρόγερ που λες, κοίτα τώρα. Είσαι σε μια μεγάλη ηλικία, δεν κάνει αυτή τη στιγμή να μεγαλώσεις μικρά μπρογεράκια και τα κυνηγάς. Πρόσεξε να δεις, πρόσεξε να δεις. Άντε κατά της αηδία, ρε. Αηδία κατάσταση, ρε. Αηδία είσαι εσύ, ρε, να πούμε. Κρύε. Χαϊβάνι. Ε, κρύε. Ε, χαϊβάνι. Ε, κρύε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Κάτι σοβαρό, ρε, να πούμε. Για από κάτω πάνε... σε σένα να πούμε. Κάνατε τον ΠΑΟΚ μικρό, ρε. Βρεσαλιάρη, δεν έλεγες εσύ ότι τον δίνει ο ένας παστέλι και ο άλλος τον δίνει ελαιόψωμα και δεν μιλάει. Το έλεγες, βρε. Εγώ. Το έλεγες, βρε. Τώρα αυτό που άκου να δεις, ρε. Ναι. Άκου να δεις, εγώ το λέω σήμερα, αλλά αύριο το ξεχνάω, ρε. Τι κάνεις? Σήμερα το λέω, αύριο το ξεχνάω, ρε. 40 φορές σου το είπες, τι ξεχνάς? Ότι ξεχνάς, αυτό είναι λογικό. Ότι ξεχνάς, αυτό είναι λογικό. Ξεχνάω. Εγώ ναι. Και στο ραδιόφωνο. Εντάξει, είσαι και κάποιος. Δεν σε κόβει λίγο και ξεχνάς. Δεν σε κόβει λίγο και ξεχνάς. Εγώ ψιλοτάκουρα σε και σένα δεν φοράω. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Γιατί εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν έκανα παρέα με το Βουρνά. Εσύ έκανες παρέα με το Βουρνά. Ποιος είναι ο Βουρνά? Με τα πουτάκια. Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ μικρός το δοκίμασα και το απέριψα. Εσύ όμως ακόμα το γουστάρεις. Αφού φυσικά, λογικό είναι. Έτσι, μπράβο. Αν μας αρέσει κάτι, ναι. Γιατί όχι. Έτσι, μπράβο. Αλλά ποιο να το μαμάνε και δεν τον αρέσει. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Κατάλαβες. Εσένα δεν σ' άρεσε. Εγώ το δοκίμασα, σου λέω, μικρός και το απέριψα. Α, μπράβο. Είδες τι πλακία έκανες. Εσύ όμως να πούμε το κουβανάς ακόμα. Είδες τη βλακία έκανες. Δεν σ' άρεσε η γλυκά. Ναι. Να σ' αρέσει ακόμα, ε. Ε, βέβαια. Άντε, μπράβο. Βάλε κανένα ψωμί από πίσω τώρα. Καλά, εντάξει, αγόρι μου. Ό,τι πεις εσύ. Άντε, γεια. Είδες τη βλάκας είναι ο άνθρωπος, ρε. Τι βλάκας να είναι μπορεί. Εσύ είσαι βλάκας, ρε. Αυτό είναι too much. Επόμενη γραμμή. Κύριος. Μάλιστα. Η κόντρα πάω και η Ρακλή έχει πάει και στο θέατρο, το ξέρεις. Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, υπάρχει μια σκηνή. Ο Καλυβάτσης με τον Ευρυπιώτη τσακώνονται. Ναι, καινούρια ταινία. Αλλά σαν τον Αυλονίτη, φίλε, δεν υπάρχει. Και σαν τον Ρίζο. Και σαν τη Βασιλεία δεν υπάρχει. Ούτε Ευρυπιώτηδες ούτε Καλυβάτσηδες. Δεν τραβάνε. Ο Ευρυπιώτης καλός είναι, αλλά δεν μετράει όσο τα τέρατα τα άλλα. Τα γομάρια τα άλλα. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Τι έγινε πάλι, το ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε σήμερα. Το ΠΑΟΚ, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι το ΠΑΟΚ, μια το ΠΑΟΚ, δύο το ΠΑΟΚ, τι έγινε, για. Δεν μπόρεσαμε, τι να κάνουμε. Δεν μπόρεσαμε. Δεν μπόρεσαμε. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ, όπως λες. Το ΠΑΟΚ. Να αναφερθώ στον προηγούμενο κύριο Μονοτσολιά. Ναι, κύριε. Για πες μου, Κώστα, ο Ηρακλής σήμερα με ποιον έπαιζε στην Ευρώπη, γενικά αν είχε κανένα παιχνίδι κυπέλου, ξέρω εγώ, φιλικό, έπαιζε με κανέναν? Όχι. Πώς θέλει να ασχοληθεί τον Ηρακλή? Εντάξει. Δηλαδή θα αφήσουμε τον ΠΑΟΚ που έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Τα pre-game και τα λοιπά. Και θα μιλήσουμε για Ηρακλή που δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει? Τέτοια ώρα βραδιάτικη που δεν κοιμάται ακόμα, δεν έχει πέσει το κρεβάτι του. Σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται. Ναι. Ο παππούς μου στην ηλικία του κοιμόταν αυτή την ώρα. Αυτός τι δουλειά έχει τέτοια ώρα να βγαίνει και να παραδείγεται? Ας τον αυτό να, την ξενέρα σήμερα πες μου, ας τον αυτό. Θα σου πω για την ξενέρα, πες μου. Μα. Λοιπόν. Μα. Δεν μας βγαίνει το εννιάρι, δεν μας βγαίνει το δεκάρι. Όλα θα αλλάξαμε στόπερ τερματοφύλακα για να μην φάμε γκολ. Εγώ είδα, άκουσα. Για την ξενέρα. Εγώ είδα ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ναι. Μας ένα παιχνίδι που χάσαμε άδικα, πολύ άδικα. Ναι. Ναι. Άτυχα θα έλεγα εγώ, άτυχα. Ναι. Άτυχοι ήμασταν. Με φάουλ που δεν δόθηκε, με πέναλτι που χάσαμε, θα είχαν αλλάξει όλα. Αυτό επειδή μας έκανε ζημιά. Παπανά θέμα σίγουρο σου, εσύ μου είπες τώρα. Τους βγάλαμε όλους άχρηστους, έτσι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να μην χάσει. Να σου πω γιατί. Γιατί?
Γιατί. Μην με πει. Μην με πει. Άντε το Παναθηναϊκό. Άντε πάει. Με ακού τώρα. Εντάξει, βρήκαμε. Εντάξει. Λοιπόν. Βρήκαμε το ρωτέισον. Για μένα. Το ρωτέισον. Δεν ήταν και μεγάλο το ρωτέισον, γιατί και αυτοί που παίχνουν, οι παίχτε που παίξαν, είναι παίχτε που του πήρε για πρώτη γραμμή. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν μπορώ όμως εγώ να καταλάβω. Εσύ. Ναι. Ναι, ναι. Ότι τα βγάζουμε όλα άχρηστα. Ναι. Με μια κακή εμφάνιση σήμερα που έκανε η ομάδα, που δεν χάθηκε και τίποτε, σε ένα 0-0, πιστεύω ότι δεν έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο παιχνίδι της Κυριακής. Έλα. Θα περαστεί αυτό το μάτι μεθαύριο, θα το ξεπεράσουμε, θα ελαφρύνει το πρόγραμμα και θα πάει να χτυπήσει το μάτι στη Ρωσία έτσι απλά. Απλά θα το πάει. Ναι. Και αν το κερδίσει το μάτι εκεί πέρα, περνάει στην επόμενη φάση. Ναι. Μετά δεν μπορώ να καταλάβω ότι ξενέρα των οπαδών του ΠΑΟΚ, ορισμένων φυσικά, όχι όλων. Γιουχάρισανε. Λοιπόν, άκουσε με. Γιουχάρισανε. Ναι. Γιατί αυτή η απελπισία του ότι μωρέ μία από τα ίδια και δεν βλέπουμε τίποτα και ο Άρνεσεν έτσι και ο Τούντορ έτσι και ο Κίνος έτσι. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ δεν ήταν να βγούμε Champions League, δεν είναι να πάμε να κατακτήσουμε το κύπελο, δεν ήταν να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League και αν μας κάτσει να περάσουμε και στους 16. Αν μας κάτσει. Ναι, ποιος, για πες μου τώρα, ποιος στόχος χάθηκε μέχρι τώρα. Ναι. Από αυτού του τρει που σου προανέφερα. Εσένα αυτό που βλέπει αρέσει. Σου είπα όχι. Αυτό λένε και άλλοι. Τι μου λέτε. Λοιπόν, μα λένε και οι άλλοι. Μπράβο, Γιάννη, τέλειο. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ναι. Και μετά. Ναι. Έχουμε πέσει με τα μότα στην ομάδα. Εμείς τι χαλάμε την ομάδα. Ναι. Εμείς, ο κόσμος, εσείς η ραδιοφωνική παραγωγή, οι δημοσιογράφοι που τα βγάζετε όλα κακό το ένα το άλλο. Δεν κάνει και εμείς τι χαλάμε την ομάδα. Ήταν και το Ολυμπιακό ήταν πολύ καλή. Εμείς πάρα πολύ καλή ήταν. Ναι. Με τον Ολυμπιακό. Δεν παίξαμε καλά με τον Ηρακλή και χάσαμε το παιχνίδι άτυχα και δεν παίξαμε σήμερα καλά. Που εγώ νομίζω ότι σήμερα είχαμε λίγο το κεφαλάκι μας και στο παιχνίδι της Κυριακής. Γιατί εκεί ξέρεις τι θα γίνει αν δεν κερδίσει το μάτς. Τι θα γίνει. Αυτά που ακούω τώρα αυτές μέρες δεν είναι τίποτα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Και ποιος δεν θα βγει και ποιος δεν θα γκρινιάξει και το ένα και το άλλο δεν μας κάνει αυτός, δεν μας κάνει εκείνο, ό,τι ακούμε τώρα τρεις χειρότερα. Τώρα κανονικά... Αυτή την πλάκα να ήταν ένα ματσούπα, δεν διαφωνώ. Ήταν ένα ΠΑΟΚ που θα έπρεπε ίσως το τελευταίο τότε να το έπαιζε όλο το δεύτερο μήχρονο έτσι. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν λίγο καλύτερος από την Ρώσικη ομάδα, πιο ποιοτική η Ρώσικη ομάδα, αλλά ήμασταν λίγο καλύτερη πιστεύω. Εγώ ένιωσα ότι δεν θα κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ ποτέ σήμερα. Ποτέ. Θα μπορούσε να δώσει και στον Κάτσε φάουλ στην καλή θέση που εκεί που τραυματίστηκε ο Κάτσε που έγαλε το ποδάρι ο άλλος στη σκαριά. Θα μπορούσε να δώσει και στον φάουλ στον Μπερμπάτοφ. Το ποδάρι. Εγώ απορώ με σένα πού είδε τι πέναλτι, πού τα ανασκευάζει αυτά όλα. Όταν θα δει το 75 μια φάση μέσα στην περιοχή από ένα κόρνερ που τον αγκαλιάζει ο Κώστα το φόρτο αντιπάλου, θα το δει ότι είναι πέναλτι. Όποτε βγαίνουμε εμεί και σου λέμε ή ρεπόρτερ του Πάξ ότι. Τα βλέπετε όλα. Τα βλέπετε όλα. Όλα θα τα βλέπετε. Εσύ ψάχνει να βρει μια φάση. Και εσεί ψάχνετε μια φάση να βρει. Ναι, αλλά δεν άκουσα το ίδιο να λε το βράδυ τη Τετάρτη ότι και εκεί δεν δόθηκαν δύο νοτικότητα μπεναλτάκια σε ένα άλλο μάτς. Ποια μπεναλτάκια δεν δόθηκαν. Σε ένα μάτς της Champions League την Τετάρτη το βράδυ που έπαιζαν κάποιοι άλλοι κολυτάρια σου. Τώρα τελευταία έχουν γίνει πολλοί κολυτάρια σου. Έχουν γίνει αυτοί βλέπω. Κολυτάρια μου. Που στηρίζεις τώρα τελευταία. Εκεί κάτω από τον Πειραιά που έρχονται. Το Πειραιά. Ναι, από τον Πειραιά. Ναι. Εκεί δεν αναφέρθηκες ότι για πεναλτάρες δεν δόθηκαν. Πώς δεν το ανέφερα, ίσα. Μόχτη, είπα ότι τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη τον σφυρίζουν πολύ καλά. Μάλιστα. Μαγιά του. Και σε ένα μαγιά σου. Αν δεν σου έδωσε τον πέναλτι εις βάρος σου σήμερα. Αλλά μην διαμαρτύρεσαι τώρα. Τι να πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλει ηρεμία. Φτάνει πια, την έχετε φάει την ομάδα. Πάτε πάλι να την ξεσκίσει την ομάδα. Ποιος? Όλοι. Ποιοι όλοι? Σου είπα. Η ρεπόρτερ. Η παραγωγή ρεφνική. Εμείς ο κόσμος. Γιατί άκουσα το μεσημέρι βγήκε ο Σταυράκης πάλι έλεγε τα χαζά του το ένα το άλλο. Ναι. Πέφτει πολύ μεγάλη γκρίνια. Πολύ. Δεν λέω, το μάτι ήταν σούπα σήμερα. Ίσως είχε του σκοπότε αυτό το παιχνίδι που ήταν έτσι. Του μπαλί τέτοια σούπα. Λοιπόν, εγώ σου είπα, θα δεις να περάσει το δύσκολο πρόγραμμα, περνάει ο Παναθηναϊκός, περνάει η Τρίπολη και μετά πάμε στη Ρωσία. Εκεί θα δούμε. Το μάτι εκεί πέρα είναι ένα τελικό για τον ΠΑΟΚ. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν χαθεί ακόμα. Δεν πήγαινε ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Οι στόχοι ήταν να προκριθούμε στο Champions League, στους ομίλους, στα προκριματικά. Καλά, ρε φίλε, δηλαδή τι πρωτάθλημα. Εδώ ακόμα τα κοντομάνικα δεν βγάλαμε και σε 10 βαθμούς πίσω να πούμε.
Καλά το λες. Καλά το λες, καλά το λες. Εσύ είσαι εσύ ο ίδιος που βγαίνεις και λες όμως, α, με τη Λιβαδιά έβα εκεί 3 offside δώσαν, α, με την Άγιο δώσαν άλλα 2-3 offside. Εντάξει, έτσι και εγώ θα φτάνω τα κουντομάνικα πριν τα βγάλω σε 6-10 βαθμούς. Την Κυριακή θα τα πάρεις τα σφυρίγματα, μη στεναχωριές. Δεν θέλω εγώ κανένα σφυρίγμα, δεν είμαι τέτοιος, δεν θέλω. Εγώ θέλω να παίξω 50 διαιτητές, αν είμαι ο Παναθηναϊκός μάγκας και με κερδίσει, ναι, γεια του με χαρά του. Mm. Εγώ θέλω 50-50 έτσι. Δεν θέλω ούτε offside, δεν δώσω ούτε πέναλτι. Mm. Εγώ θέλω να μου δίνουν αυτά που δικαιούμαι. Mm. Αυτά που δικαιούμαι. Να μου δώσει το φάουλ στο 94 που έγινε εκεί στον Νεόλσεν και έφαγα την ισοφάριση. Mm. Έτσι. Να μου δίνει αυτά τα πράγματα. Να δώσει την κόκκινη στο Βέλιο που γκαραμπινά την κόκκινη ήταν στην καροτή, δεν πήγε το ποδάρι. Γκαραμπινά. Και ο Βέλιο και του λεπτό. Δεν θα γινόταν το 2-1. Έτσι. Γιατί αυτό δεν ήταν το 2-1. Κατάλαβες, εγώ θέλω αυτά τα πράγματα να μου δίνουν. Τίποτα παραπάνω δεν θέλω. Θέλω αυτά που είναι να μου δίνουν. Όχι περί τα που, δεν, που παίρνει ο άλλος, που δεν είναι και τα παίρνει. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για σήμερα. Καλύτερα. Επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Γιώργος Αμπελόκηπος. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις. Κωστή, εγώ δεν θα σχολιάσω για αφισβητούμενες φάσεις. Ναι. Γιατί δεν με έδωσε το πέναλ, γιατί δεν με έδωσε το φαλ. Εγώ θέλω να πω ότι για μένα ο Σάμπο δεν πρέπει να παίξει, παοξής είμαι. Mm. Το θεωρώ, νομίζει μπάλα τετράγων είναι. Έτσι πιστεύω. Τώρα όσον αφορά για το Γλύκο, θεωρώ ότι όσες φάσεις διάβασε, του βγήκαν. Όχι, ο Γλύκος ήταν πολύ καλός στις εξόδους χαμηλά. Πάρα πολύ καλός. Ναι, ναι, αυτό είναι. Σαν λίμπερο λειτουργήσε δύο φορές, αλλά τα σουτ που του κάνανε οι αντιπαλοί ήταν πολύ εύκολα και τον βοήθησαν στο να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ήταν δηλαδή αυτό το ματς κερδισμένος βγαίνει μόνον ο Γλύκος. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, δεν αμφισβητώ. Απλά θεωρώ ότι ένιωσα εγώ πιο σίγουρος που έπαιξε ο Γλύκος. Ναι. Από τον Όλσεν. Έτσι και. Ναι, σωστό. Ναι, σωστό. Γιατί άμα σε κάποια φάση που απεκρούει ο Γλύκος και την μπάλα του φεύγει, επειδή κλειστράει η μπάλα. Τη μαζεύει, ναι. Ναι, ναι, εκεί. Εγώ πιστεύω εκεί θα το πνίγε ο Όλσεν. Τόσο πολύ. Ναι. Ναι, δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν τον εμπιστεύομαι τίποτα. Για μένα αυτός ο Σάμπο πάλι ξαναλέω ότι δεν έπρεπε να παίξει. Ναι. Και πιστεύω. Έπρεπε να ξεκουράσει και τον Τζιόλι, έτσι. Ο Τζιόλι ναι, είναι ναι, βαρύ κορμί, δεν είναι. Όχι, σίγουρα. Είναι πολύ βαρύ κορμί. Ναι. Έβαλε το άλλο βαρύ κορμί. Ο ναι. Σάμπο, η κακότητα του Σάμπο ναι. έρχεται να κάνει τον Τζιόλι να νιώθει πολύ έτσι προσβάσιμο στο καινούργιο συμβόλαιο κτλ. Είναι τόσο τραγικός ο Σάμπο που αναδεικνύει το μέτριο Τζιόλι σε πολύτιμο χαφ στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι, ναι. Κωστή, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Επειδή λένε ότι το Τούντορ τους χαλάει, τους ξυνίζει, τους μυρίζει. Ναι. Το Στέφενς, το θεωρείς ότι είναι ωραίος προπονητής? Κοίτα, ο Στέφενς εδώ ήρθε για τουρισμό. Όπως και ο Άρνεσεν ήρθε εδώ για τουρισμό. Ο Τούντορ ο Φουκαράς ήρθε εδώ να κάνει καριέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Τούντορ είναι φιλόδοξος, είναι νέος, είναι φέρελπης, είναι χιλιάδιο. Εντάξει. Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Αυτό που κάνει ο κόσμος, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά σαν Γιώργο. Τι έκανε γιατί, ο κόσμος? Που κράζει, κράζει. Εγώ έφυγα σπασμένος από την καφετέρια. Δεν έφυγα απελπισμένος ή απογοητευμένος. Είδα ένα παιχνίδι, εντάξει, δεν παίξαμε όπως θα έπρεπε να παίξουμε. Και ήταν και μια καλή ομάδα η Κράσονταρ. Δεν είναι καμία τυχαία. Επιπόληση τελική. Η Ντόρτμουντ με το ζόρι κέρδισε. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι, 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 νομίζω. Ναι, ένα μηδέν. Ναι, έχανε ένα μηδέν. Και το έχει σε δύο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και εγώ μπόρεσα και κράτησα, εντάξει, αν μου πεις μέσα στην έδρα μου. Μέσα στην έδρα μου, εντάξει. Έφερα το 0-0, θα παλέψω και εκεί. Αλλά όχι τώρα να κράζουμε τώρα το Τούντορ. Ο Τούντορ ήρθε στην ουσία από πέρσι, μια διαλυμένη ομάδα. Η Κρόσιντερ, πώς τη λένε? Η Κράσονταρ. Κράσονταρ. Ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός σε εισαγωγικά γιατί του βγήκε πάρα πολύ καλά σήμερα ο Σκόνδρας αμυντικά, ναι. Ο Μαλεζάς αμυντικά και ο Γλύκος. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι και ο Σκόνδρας και ο Μαλεζάς πήγαν πάρα πολύ καλά
Και ο Βίτορ, ο Κώστα δεν πήγε καλά. Εντάξει. Ναι, δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε. Είναι με... Εκτός, εγώ τον Κώστα, έτσι όπως τον βλέπω να μην πατάει καλά, θα τον έτρωγα με τον Μαλεζά. Θα έλεγα, Μαλεζά, παίξε στη θέση του Κώστα. Σίγουρα. Θα βελτίωνα και την ταχύτητά μου. Είναι πιο ταχύς. Ο Μαλεζάς είναι πιο ταχύς από τον Κώστα, λιγότερο λαθέρ και καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι. Πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα γλίγορο. Πάμε στο υπόλοιπο κοινό, το οποίο περιμένει με αγωνία να πει τη γνωμάρα του, να πούμε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, ναι, για να με βοηθήσετε σε κάτι που ίσως δεν κατάλαβα. Ναι, κύριε μου. Μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε. Αν μπορώ. Σήμερα ο ΠΟΚ που δεν κινδύνεψε στις στημένες φάσεις ήταν γιατί μπήκαν κάποιοι άλλοι αμυντικοί, γιατί για επειδή στα στημένα ο ΠΑΟΚ έπαιζε man to man και όχι ζώνη. Εγώ νομίζω ήταν περισσότερο του Μαλεζά η τοποθέτηση, ναι, του Γλύκου η τοποθέτηση. Και ήταν, το κατάλαβα εγώ λάθος. Ήτανε και ο κύριος Τούντορ, και ήταν και τα δύο. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω, αλλά ο κύριος Τούντορ είπε, γιατί τον κατηγορήσαμε, του κάναμε κριτική, ναι, ότι δεν πρέπει να παίζει στα στημένα ζώνη. Και είπε εγώ νομίζω ότι αυτό είδα σήμερα. Και στη συνέντευξη απλά είπε. Το αναφέρατε. Όχι, εγώ σας πήρα και προχθές τηλέφωνο. Στη συνέντευξη του είπε ότι, ναι, του είπαν οι δάσκαλοι του στη Γιουβέντους, ναι, ότι προτιμότερο είναι να παίζει τα man to man. Άλλαξε και τα άτομα. Οπότε ήρθε και έδεσε. Ο Μαλεζάς για μένα. Εγώ δεν έχω. Εγώ με τους Έλληνες και τους ξέρους δεν έχω ούτε με παράγοντες ούτε. Ξέρω, αλλά ξέρω. Νομίζω έτσι όπως τον είδα το Μαλεζά τώρα, ας πούμε, στα πρώτα 20 μέτρα έκανε 3 sprint. Τον είδα ότι είναι καλά. Ναι. Είναι καλά ο Μαλεζάς. Οπωσδήποτε είναι καλά ο Είναι Μαλεζάς. Καλύτερα από τον Κώστα και επειδή. Κατάλαβα, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ξέχασα να το πω. Ναι. Εγώ θεώρησα ότι σε όλα τα στημένα έπαιξε διαφορετικά ο ΠΑΟΚ. Και για πρώτη φορά που λένε δεν σφίχτηκα, ήταν γιατί παίρνανε παίκτες απάνω τους. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε και αυτό που είπατε στο σημείο στο 75, αυτό το κάνει συχνά και τακτικά ο Κώστα και ο Κλάος Αθανασιάδης. Έχει κάνει πέναλτι ο ΠΑΟΚ εις βάρος του, δεν το σφύριξε. Έχει κάνει ακάλιασμα δυνατό που αν ήθελε να το δώσει τότε. Ο Κώστα το κάνει, μου φαίνεται, ναι. Αυτό, ναι, το έκανε πέρσι, ναι, πάρα πολύ ο Αθανασιάδης. Ο Κλάος, ναι. Άμα θέλει να στο δώσει, δεν πάρει το πει κουβέντα. Άμα θέλει να στο δώσει, το δίνει. Σωστό. Όπως και πέρσι το έκανε ο Κλάος. Φέτος σταμάτησε να το κάνει ο Κλάος και το κάνει ο Κώστα. Ο Κλάος δεν πατάει, δεν πατάει. Απλά εγώ θεωρώ ότι η ομάδα εκτελούσε βάσει εντολής προπονητού να μην παίζουν ζώνη και να παίζουν man to man. Είδα πολλά man to man. Δηλαδή δεν είναι κινδύνευση ο ΠΑΟΚ στη μένα πιο πολύ από αυτό και όχι από τον Γλύκο. Το κέρδος με τον Γλύκο θεωρώ εγώ, το βλέπω πιο βαθύτερα, είναι ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ καταλογίστηκε ότι χρησιμοποιεί παίκτες όσοι είναι από τον Άρνεσεν και όσοι δεν είναι από τον Άρνεσεν, και με λίγα λόγια μέσα εισαγωγικά, γιατί είναι πολύ μεγάλο και βαρύ κατηγορητήριο, ότι παίρνει χαρτάκι. Το ότι χρησιμοποίησε πλέον τον Γλύκο και τον στήριξε προτού το παιχνίδι ότι θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σε κόντρα. Φορά, ήρθε σε κόντρα. Είναι ότι δεν παίρνει χαρτάκι και ότι. Ναι, σου λέει εγώ μετριέμαι με νούμερα. Άμα εσύ με εξαιρείς τα νούμερα, εγώ θα χάσω τη δουλειά μου. Άρα εγώ. Δηλαδή αυτό που καταλογιζόταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ μέχρι προχθές, ότι χρησιμοποιεί παίκτες του Άρνεσεν και ότι κάποιοι δεν χρησιμοποιούνται, δεν ισχύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Καλό είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που έκανε ο Γλύκος. Όσο για τη συμμετοχή του σήμερα, εγώ το θεωρώ ένα πάρα πολύ μέτριο τερματοφύλακα. Και σύμφωνα με το λίγο ποδόσφαιρο που γνωρίζω και με αυτά που έχω δει και από τους δύο, τον έναν πολύ λίγο και τον άλλο πάρα πολύ, θεωρώ ότι αν κάποιος πρέπει να φύγει, πρέπει να φύγει ο Γλύκος και ο άλλος να είναι ένας δεύτερος και να βουλευτεί, εφόσον έχει 3 χρόνια συμβόλαιο για ένα χρόνο, αν μπορεί να μάθει κάτι. Και αν είναι κάποιος να φύγει ο Γλύκος και να φύγει ένας σοβαρός τερματοφύλακας που να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, να μπει μέσα και να παίξει μπάλα. Και αυτός είναι ένας και μοναδικός και πρέπει να την τελειώνουν την πουγάδα από εκεί για να τον καθαρίσουν αυτόν τον παίκτη για να τον πάρουν. Μόνο με ένα καλό τερματοφύλακα θα εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ και με την αλλαγή και την εύστροφη σκέψη του προπονητού θα εξασφαλίσει να μην τρώει γκολ πίσω όπως δεν έφαγε και σήμερα. Γιατί σήμερα είδα μια, εγώ θεωρώ, καλύτερη ομάδα από τη δικιά μας και ειδικά όταν μπήκαν οι αλλαγές των βασικών τους παικτών ζωντάνεψαν πιο πολύ, αλλά θεωρώ επίσης και ότι αν έχω δίκιο, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, αν θέλω να το βλέπω ή αν το είδα, ότι και η τακτική του προπονητού ήταν να μην δείξει κάποια πράγματα που θέλει να κάνει στο μάτι της Κυριακής, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι της ζωής του. Εγώ ακόμα, ναι, και έτσι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, θεώρησα ότι ήθελε πιο πολύ να αποβλακώσει
και να αποσανατολίσει, να το πω, τον κύριο Αναστασίου, ο οποίος είναι ένας πανέξυπνος, πολύ πειθαρχημένος προπονητής και όπως είπε και κάποιος κύριος πιο πριν, το 70% δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι το συμβολέο του το στηρίζει στον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω για το σημερινό μάτς, ότι πιο πολύ ήθελε να αποκοιμήσει τα μάτια του Αναστασίου και του οποιοδήποτε που μπορεί να διαβάσει τον ΠΑΟΚ, παρά ότι ήταν αυτή η απόδοση του ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι το είδα. Είμαι πολύ οπαδός και το βλέπω έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είδα ένα πολύ κακό ΠΑΟΚ με πολύ λίγους διακριθέντες, ένα κάτσε να είναι κλωνοποιημένος παντού, ένα Μαλεζά να προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Και εγώ σήμερα είδα και τον Ροντρίγκες καλό και διαφωνώ μαζί σας. Απλά ο άνθρωπος είναι πολύ μόνος του. Πάρα πολύ μόνος. Τραγικά μόνος του. Αυτό το παιδί δηλαδή δεν είναι ο μαύρος Θεσσαλπικίδης που τον ονομάσατε. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και ίσως η μοναδική μεταγραφή του ΠΑΟΚ που δείχνει ότι βγαίνει μέχρι στιγμής. Απλά θέλει και κάποιες βοήθειες ο άνθρωπος. Όταν θα τριπλάρει τον μπακ τον αντίπαλο, τον πλαϊνό, τότε θα πούμε ότι είναι αλλιώτικος. Ναι. Εγώ σε σχέση με τις μεταγραφές αυτό βλέπω. Συμφωνώ για τον Σάμπο, πιστεύω ότι ο Σάμπο είναι ένας κακός ποδοσφαιριστής και όπως παραγωνίστηκε ο Όλσεν, θα παραγωνιστεί κάποια στιγμή και αυτός, γιατί όσο και αν στηρίζεται από ένα προπονητή. Ο Σάμπο είναι εξαρρωστόπερο που παίζει χαφ και μάλιστα και προωθημένο. Εγώ είναι, αυτά που γνωρίζετε, είναι ένας ξένος Μακρύς. Πώς είναι ο Μακρύς του, πώς το λένε, μπορούμε να σου πω ο Μακρύς είναι πιο ποιοτικός από τον Σάμπο. Απλά όπως είπατε και εσείς, κάποια στιγμή οι άνθρωποι εκτός από τις ομάδες που αγαπάνε πρέπει να τα βλέπουν λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Διαφορετική και ρεαλιστική και να βλέπουν όλες τις φάσεις τι τους συμφέρουν, τι δεν τους συμφέρουν έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή ο Όλσεν είναι ένας τερματοφύλακας το 97. Η προβολή που έκανε ο κύριος Βέλιος απέναντί του ήταν η κόκκινη κάρτα για όλη την οικογένεια. Που σημαίνει αυτό ότι το 2-1, το γκολ που έκανε ο Βέλιος και τον παραδεχτήκατε προς τιμή σας, γιατί παλιά δεν τον παραδεχόσασταν, ήταν άκυρο γκολ. Από εκεί και πέρα, τι να πω τώρα, για το που το Βέλιο δεν πέναλτι, τον ήταν πέναλτι. Ναι. Έχετε δίκιο, εγώ καλά. Θεωρώ ότι καλά. Θα μπορούσε να το δώσει πέναλτι. Να'στε καλά. Όχι το Βέλιο δεν τον παραδέχομαι, ήρθε παλέμαχος από την Αγγλία. Αυτό είπα. Σε άθλια φυσική κατάσταση. Ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Μου ήρθε πάρα πολύ. Πώς θα σου το πω. Και καλά έκανε ο μπαμπάς του, αφού ασχολείται και τον πήγε και πληρώνει γυμναστή και τον έχει personal, πώς τα λένε αυτά τα ανοιγκόμενες και των πλουσίων και personal trainer. Πού ήσουν αγάπη μου με το γυμναστή, είδα κι ο άλλος, τέλος πάντων. Πάμε στους 5 τελευταίους. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Κογιώτ από Κοζάνη. Γεια σου Κογιώτ. Τι λέει. Καλά φίλε εσύ. Καλά Κογιώτ. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λέτε για Σαλπικίδη στον ΠΑΟΚ, έχεις τρελαθεί. Γιατί σήμερα δεν χώραγε ο Σαλπικίδης. Σε ποια θέση. Σε ποια θέση θες, έξω δεξιά. Είχες τίποτα... χαμένα, λοιπόν. Είχες τίποτα καλύτερο σήμερα, ποιοτικά. Όχι φίλε. Είχες κάνα center forward, ας πούμε, ο Μπερμπάτοφ, τριπλάρι. Όχι Μπερμπάτοφ, Ακού λίγο, ο Μπερμπάτοφ τριπλάρι, φέρετρο. Όχι Μπερμπάτοφ. Ο Σαλμπικίδης δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε φέρετρο. Ο Μπερμπάτοφ τριπλάρει. Ούτε μικρό. Ρωτάω ρε, να με απαντήσετε να πούμε. Τελέστε μικρό δεν τριπλάρει. Βρίζατε τον Σαλμπικίδη, καλά τον κάνατε. Και εγώ βρίζω τον Μπερμπάτοφ, καλά του κάνω, δεν παίζει. Πάλι σήμερα τα ίδια. Τι, δεν τροφοδοτείτε, δεν τροφοδοτήθηκε. Είναι ενώ ο Κλάους τροφοδοτήθηκε ας πούμε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον, ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει σύστημα. Πρέπει να παίξει με εξτρέμ. Ναι. Με ποιοτικά εξτρέμ, Ζάιρο, Ροντρίγκες, Τσαπατσούλιδες, αυτοί δεν κάνουν καθόλου. Ποιο να βάλει. Να πάρει παίκτες θέλει. Α, να πάρει παίκτες. Ποιος θα τους φέρει αυτούς. Αυτή, άκου εδώ, Σάμπο, Λέοβατς και Όλτσεν, δανεικοί στον αγροτικό αστέρα το χειμώνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μην το πηδήξουμε. Έλα, ναι. Έλα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε. Γιατρές είσαι. Εγώ είμαι, τι κάνετε. Πού είσαι γιατρέ μου, Χαλκιδική ή τραβήχτηκες. Όχι. Είπα τη Δευτέρα ήμουν στην Αθήνα. Ναι. Να δω την ομάδα μου. Ωραίος. Και τηλεοφόρο και στο μπάσκετ. Έτσι. Α, πας και στο μπάσκετ, ωραίος. Παντού πάω, παντού. Τέλος πάντων, ήθελα να δύο επισημάσεις. Καταρχάς τη γνώμη σας για τον διαιτητή του αγώνα της Κυριακής. Εάν δεν χάσεις την Τούμπα, θα είναι θαύμα.
Εγώ πιστεύω το εξής παράδοξο. Δεδομένου ότι αυτός ο διαιτητής έχει πέσει τουλάχιστον σφάξει και τις δύο ομάδες, εάν παίξει 50 σε διαιτησία, είναι αποτυχία για τον ίδιο σαν διαιτητή. Γιατί θα αποδείξει ότι υπό συνθήκες άλλες μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, όταν όμως δεν θέλει ή δεν τον αφήνουν, ευνοεί κάποιο συγκεκριμένο κύκλο αποφάσεων. Πάτε ένα παράδειγμα, το χθεσινό διαιτητή, το Σιδηρόπουλο στο Τσάντερ Λίνγκ. Στην Ευρωλίγκα που σφίριξε, νομίζω, σπίτι αγώνα σφίριξε, πόσο άψογοι ήταν οι Έλληνες διαιτητές σε αντίθεση με το τι κάνουν στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Εάν ευνοήσει τη μία από τις δύο ομάδες, πάλι θα προσθέσει ακόμα ένα λιθαράκι στο κακόρμα που έχει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα εξυπηρετήσει ευνοώντας τη μία ή την άλλη ομάδα. Ήθελα να πω κάτι, γιατί το άκουσα και από τον κύριο Πετρωτό προηγουμένως, που άνοιξε να ακούσω τι έκανε ο ΠΑΟΚ, και το άκουσα και από ένα προηγούμενο ακροάτη. Δεν νομίζετε εσείς ότι είναι κρίμα για μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ να επικεντρώνει την ενέργειά του για το μάτι της Κυριακής στο να διώξει τον Αναστασίο? Γιατί να τον διώξει τον Αναστασίο? Μα είπε ο κύριος Πετρωτός ότι ο Αναστασίος χρωστάει το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι τουλάχιστον, θα μην το χαρακτηρίσω κάπως, από έναν άνθρωπο που σχολεί με αυτό το ρεπορτάζ. Μάλλον χαρή το λογούσε. Απλά δεν έτυχε. Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι. Ναι, δεν. Λοιπόν, ο άλλος ο κύριος είπε ότι έπαιξε ο ΠΑΟΚ σήμερα τόσο άσχημα γιατί ήθελε να σταλώσει τον κύριο Αναστασίου. Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ τον ξέρει, κύριο Αναστασίου. Περιμένει το σημερινό παιχνίδι να τον δει. Να τον δει, ε. Εσείς τι λέτε, δηλαδή, εδώ τον ξέρουμε τον ΠΑΟΚ εμείς που δεν είμαστε προπονητές. Εγώ νομίζω δεν έδωσε μεγάλη βάση και θα δώσει την Κυριακή. Εγώ νομίζω, θα πω κάτι, κύριε, κάνω λάθος, διορθώστε με. Πέστε την εποχή ο ΠΑΟΚ πέταγε, έτσι δεν είναι? Ήταν μπροστά στη βαθμολογία. Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός ήταν περίπου στην κατάσταση που είναι και τώρα. Ναι. Κέρδισε, πέσει ο Παναθηναϊκός τυχερά μένα, αλλά κέρδισε. Έτσι. Πρόπερση πάλι ο ΠΑΟΚ τέτοια εποχή πέταγε. Έχασε στη Ντούμπα ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ δύσκολα 2-1. Έτσι. Φέτος με τον πέναλτι που, που κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι και πρόπερση. Μπορεί να είναι καλύτερος, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός είναι περίπου ίδια ομάδα. Δηλαδή πάλι θα κάνουμε το ίδιο γλυκό με το σταθμό στο δεύτερο γύρο. Πώς έχουν ξεγράψει τον Παναθηναϊκό τόσο γρήγορα πριν αρχίσει το μάτς? Εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω ότι μπορεί να φάει και 4 γκολ. Αλλά με εκατολογίες πριν αρχίσει ένα παιχνίδι και χωρίς να αξιολογούμε την κατάσταση που ποντάρουνε αυτή τη στιγμή. Ποντάρουνε στη διαιτησία, πιστεύω εγώ. Δεν το λένε όμως. Καθικά δηλαδή για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ Αρετόπουλος θα γίνει από εχθρός, θα γίνει αρρωγός. Ναι, γιατί έτσι είναι το συμφέρον. Έτσι είναι το στιγμή. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν κοινό συμφέρον την Κυριακή. Γίνονται κατά βάση, εάν πάρει ο ΠΑΟΚ, αν πάρει ο ΠΑΟΚ διαιτησία, κατά βάση γίνονται σύμμαχοι από εχθροί. Αν γίνει το έτσι. Το μόνο συμφέρον που έχει, ο μόνος που έχει συμφέρον είναι ο Ολυμπιακός, που είμαστε σε απόσταση βολής και κρεμεί το μάτι στη λεωφόρου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ από τους 8 θα πάει στους 5. Θα κάνει ο Παναθηναϊκός άλλες 3-4 μαζεμένες για να με περάσει ο ΠΑΟΚ, χωρίς απώλειες. Δύσκολο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλα αυτά είναι στη σφαίρα του ιδεατού. Ούτε νομίζω ότι ο Τούντορ παίζει τον πάγκο του στο μάτι του Παναθηναϊκού. Όπως αφήνει να εννοηθεί ίσως για κάποιους λόγους για να φανατίσουν τον κόσμο ή τους παίχτες ή τον Τούντορ κατά του Παναθηναϊκού. Θα είναι λάθος τους, εγώ έτσι πιστεύω, σαν απλώς πρώτα σαν οπαδός και μετά σαν, μάλλον σαν φύλαδος και μετά σαν οπαδός. Να φανατιστούν τόσο πολύ και να συγκεντρώσουν πάνω στον Παναθηναϊκό όλα τα κακά που τους στέλνουν. Γιατί σύντομα αυτό γυρίζει και δεν μπούμε να ξέρει κάποια ομάδα. Έτσι νομίζω. Και θέλω να μου πείτε και εσείς πραγματικά τα προγνωστικά σας. Εκτός από τη διαιτησία, αν αποφασίσει ο Αρετόπουλος να παίξει τα ίσια το παιχνίδι. Ναι. Και να δώσει τα ψίχουλα στο δικαίωμα γηπεδούχο, όπως και τα δικαιούται σε κάθε χώρα του κόσμου. Υποτίθεται, ναι. Είναι σίγουρο ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός? Όχι. Ή ότι δεν θα πάει την ισοπαλία? Όχι. Εγώ στο μάτι τη Δευτέρα που είδα στη Λεωφόρο, δεν μπορώ να πω ότι ικανοποιήθηκα την ομάδα μου, όμως είδα μια ομάδα που τρέχει, έχει ενέργεια. Πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Πιο πολύ διάκριζαν ωριμότητα παρά, τι να πω, έλλειψη ενέργειας. Ανώριμη η καλύτερη του Παναθηναϊκού. Και επίσης για αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αναστασίου θα φύγει τον Παναθηναϊκό, νομίζω δεν ξέρουν καθόλου τίποτα από τα υποτάσεις της Αθήνας. Εγώ όντας μέσα στο λεωφόρο και ξέροντας κόσμο, κανένα πρόβλημα δεν έχει ο Αναστασίου, ούτε με το δίκαιο του Παναθηναϊκού, ούτε κυρίως με τα αποδυτήριά του. Κάτι που δεν ξέρουμε αν συμβαίνει ήδη σε άλλες ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου, γιατρέ μου. Επόμενος κύριος. Έπεσε. Επόμενος κύριος. Έπεσε. Επόμενος κύριος. Έπεσε. Επόμενος κύριος. Πόσοι μείνανε, ναι. Τέσσερις είναι. Τρεις τελευταίοι. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Παθαρακός από Κομωτινή, με θυμάσαι, φαντάζομαι. Βέβαια, Κομωτινέος. Βέβαια. Τι γίνεται, όλα καλά? Το παλεύουμε, όλα καλά. Ωραία, ωραία. Κάποιες ερωτησούλες, τα γρήγορα. Ναι. Πώς μας βλέπεις φέτος, το μάτς με την Ξάνθη? Τι λέει, τι γίνεται? Δράμα η κατάσταση. Δεν υπάρχει σωτηρία? Δεν νομίζω. Μπα, Δεν νομίζω. Για προπονητή τίποτα? Προπονητή, τι προπονητή? Κάνα άλλο, γιατί δεν μας βλέπουμε αυτό με τίποτα.
Δεν φταίει ο προπονητής. Καλύτερα πηγαίναμε. Δεν φταίει νομίζω. Δηλαδή φταίει το υλικό, λες. Το υλικό φταίει. Έτσι νομίζω. Κατάλαβα. Με την Ξάνθη, πώς το βλέπεις, κανένα δωράκι όπως πέρσι. Δεν νομίζω. Η Ξάνθη ψάχνει βαθμούς. Θεωρεί. Ξάνθη. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Δεν έχει πρόβλημα να πέσει ξανά. Δεν θα πέσει, θέλω να πω. Εντάξει. Ωραία. Και δύο πραγματάκια ακόμα για τον Τιγκίνη. Άκουσες κάτι? Γιατί άκουσα ότι το κοιτάνε από Super League. Η αδόση για τον Τιγκίνη είναι μεγάλη. Αυτός λέω, αν πάει, αφήγει. Αυτός τελείωσε. Τι θα μείνει, ο Ίγκορ? Ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Κατάλαβα. Κάτι ακόμα με τα εισιτήρια. Τελευταίο. Με τα εισιτήρια, τι γίνεται, γιατί είναι τόσο ακριβά φέτος? Ξέρεις τίποτα? Φίλε, νομίζω ότι. Δεν θέλει να μείνει ο... Ο Πάνδρεξ, α? Δεν θέλει. Πάνω σε αυτό που έλεγες ισχύει. Παίξαμε με τη Γαλατά φιλικό και ήταν σχεδόν γεμάτο. Το είδες? Όχι σχεδόν γεμάτο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή άμα θέλουν μπορούν να έρθουν. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν νομίζω. Τι να πω. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Έγινε, Κωστή. Καλό βράδυ. Για χαρά. Να είσαι καλά. Τελευταίος. Έλα. Πρώτο-τελευταίος. Ναι. Έλα κύριε, να στα ψάλω λίγο τώρα, να στα ψάλω. Εσύ δεν έλεγες όλη τη χρονιά ποια Ευρώπη και ποια Ευρώπη και ποια Ευρώπη? Εσύ δεν έλεγες ποια Ευρώπη και ποια Ευρώπη και ποια Ευρώπη? Ξαφνικά τι έγινε σήμερα? Τι έγινε σήμερα? Ό,τι τι. Λοιπόν, αυτό δηλαδή τι έγινε? Δηλαδή έχασε ο Πάκο 7-0, 8-0. Διασύρθηκε στην Ευρώπη από καμιά πετινίτσα. Ήταν καμιά πεντινίτσα ομάδα της Μόσχας με 100 εκατομμύρια, τέλος πάντων. Ναι, πήρε πόντο, σωστό, έχεις δίκιο. Όχι, πήρε πόντο για το ελληνικό πρωτάθλημα, εγώ θα πω, και για τους άλλους όλους που όπου παίζουν. Και πρώτα για τον γιατρό, που το σέβομαι. Θέλω να πω κάτι για τον γιατρό και το σέβομαι. Πέρσι που ο Πάουκ ήταν 5 βαθμούς διαφορά και ήρθανε στην Τούμπα, πριν πάω εγώ στο Καραϊσκάκι, κάνανε διπλό. Γιατί πέρσι δεν βοηθήσανε τον Πάουκ για να μην βγει ο Ολυμπιακός? Να το πάρει το μάτς και να πάει να χτυπήσει τον Καραϊσκάκη. Όχι, και αυτά που λες για διαιτησία και αυτά. Αυτά τα ακούτε, τα λέτε εσείς. Βοηθάνε άλλους και δεν υπάρχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή, με βάση το ρόστερ του, σε ρωτώ κάτι. Εκτός από ένα ποδοσφαιριστή ή δύο, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα παίζαν σε όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος βασικοί, με τους αναπληρωματικούς, εκτός από τον Ολυμπιακό. Βασικότατοι όλοι. Και πες μου έναν που δεν θα παίζει. Ποιος δεν θα παίζει? Δεν θα παίζει ο Ζάιρο? Σε ποια ομάδα? Στην ΑΕΚ, στον Παθηναϊκό, στον αυτόν? Πού δεν θα παίζανε? Δεν θα παίζει ο Κάτσε? Δεν θα παίζει ο Λέβαντ? Δεν θα παίζαν όλοι αυτοί βασικότατοι? Άλλη Κολοτούμπα. Τρίτη Κολοτούμπα. Εσύ έλεγες ότι ο Σάμπου είναι ο καλύτερος μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Το είπες αυτό το Σεπτέμβριο, ναι ή όχι? Έτσι, το είπες αυτό? Έτσι φάνηκε, αλλά... Α, έτσι φάνηκε. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι καινούργια. Άντε πάλι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να πω, την κατάντια που έχουν όλοι οι άλλοι, δεν θα τη φάμε εμείς στη μάπα. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ το λέω για να μην τσιμπάνε δική μου. Λοιπόν, έτσι να μην τσιμπάνε δική μου. Αυτή η ομάδα χτίζεται και θα χτιστεί και θα κάνει και γκέλες και το ένα και το άλλο. Και όποιος θα έρχεται εδώ πέρα θα προσπαθεί να τον κερδίσει. Καλός ή κακός. Δεν μην τσιμπάτε τώρα από αυτού που βγαίνουν δηλαδή και λένε. Να τσιμπηθεί ο Παοξής από ποιους ρε, από ποιους ρε? Από αυτόν που δεν χρωστάει στην Ευρώπη ούτε φράγκο? Από αυτόν που είναι η καλύτερη ομάδα σε πληρωμές στην Ελλάδα, που έχει δύο δικά του γήπεδα, που έχει προμονητικά? Δηλαδή τι να τσιμπηθεί ο Παοξής, να κάνει τι ρε? Αν είναι ευχαριστημένος, έχεις δίκιο. Να φάει τη μιζέρια του αλουνού, με το ζόρι δηλαδή, επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να το φτάσουν, ακόμα και ο Παναθηναϊκός, πρόσεξε με να δεις, δεν μπορεί να το φτάσει. Με το ζόρι κατάτια και η ΑΕΚ, τι να γίνουμε, τι να γίνουμε ΑΕΚ? Όχι ρε, τι. Να γίνουμε ΑΕΚ, δηλαδή που με περνάει 4 βαθμούς, έλεξε το ποτάθλημα, το λήξαμε έτσι. Θα συμφωνήσω με τον Μπόχουμ πρώτη φορά στη ζωή μου. Είσαι ευχαριστημένος, εντάξει, ωραίος. Είμαι ευχαριστημένος, γιατί? Γιατί πρέπει να είμαι δυστυχισμένος και να κλαίω. Ρωτάω, είσαι ευχαριστημένος, εντάξει. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Ε, άμα δεν είσαι ευχαριστημένος, τότε τι? Περίμενε, δεν είμαι δυστυχισμένος. Αν δεν είσαι και δυστυχισμένος, τι είσαι? Τι είμαι, βλέπω μια ομάδα που χτίζεται ρε φίλε. Με τα 100 λάθη και που βλέπω τα διορθώνουν. Δεν είναι διόρθωση σήμερα που μπήκε ο Γλύκος. Άρα είσαι ευχαριστημένος. Όχι, κάτσε ρε, η ομάδα στείνεται και διορθώνεται. Δεν είδε σήμερα το Γλύκο πως μπήκε μέσα? Δεν είναι κέρδος αυτό? Περίμενα να σου πω, εσύ κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν τα λες? Γιατί κάνεις κολοτούμπες? Γιατί μιλάς για διαιτησίες, για το ένα και το άλλο?
Γιατί διαλύσει τα πάντα. Είσαι, εγώ δεν κατάλαβα. Είσαι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος. Αυτό εδώ να μου πεις. Θα είμαι ευχαριστημένος όταν είσαι. Στο τέλος της χρονιάς θα πάρω τον τίτλο που πρέπει και αρμόζει σε αυτή την ομάδα γιατί έχει το καλύτερο μπάτσετ από τους άλλους. Τι τίτλο. Και δεύτερον, για τον Παναθηναϊκό, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να. Αυτές οι υλικοφιλίες τώρα και να βγάλουμε τον Ολυμπιακό απ' έξω, αφήστε τα. Ο Πάοκ είναι πίσω, ο Πάοκ κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Ο Πάοκ κυνηγάει τα επόμενα μάτς στην Ευρώπη, κυνηγάει το κύπελο. Όλοι του είναι εχθροί από απέναντία σου. Είναι η ομάδα που προσφέρει και τη βλέπουν όλοι. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Η ομάδα θα βελτιώνεται. Τι θα πει αυτό δηλαδή. Αυτό τώρα που είπε ο γιατρός ήταν ατόπιμα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε γιατρέ. Να χάσουμε εμείς για να το πάρει στο ποτάμι με το πάρει ο Ολυμπιακός. Άρα χτίζει το Πάοκ, οπότε είναι καλά τα πράγματα. Εντάξει, να το ξέρω και ότι είσαι εντάξει. Α, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις αυτό. Ότι χτίζεται. Α, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν βλέπεις ότι χτίζεται. Αλλά πρέπει να λες στους δικούς μας αυτό. Πότε θα τελειώσει το χτίσιμο. Δηλαδή στη συνέντευξη τύπου προχθές ο Τούντορ τι είπε. Τι είπε. Δεν είπε ότι προτεραιότητα έχει το μάτι της Κυριακής. Το είπε ή δεν το είπε. Βέβαια, τι. Τι βέβαια, τι. Δεν το είπε ή δεν το είπε. Να καταλάβω κι εγώ. Κακώς το είδαμε το μάτι αυτό. Κακώς το είδαμε. Α, έτσι το θέτησε. Βέβαια. Γιατί δεν λες ότι τόσες μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη σήμερα χάσανε και κάνανε διπλά. Δηλαδή αυτές έπρεπε να κάνουν. Εγώ, να διαλυθούν όλες. Εγώ δεν γκρινιάζω, ρε φίλε. Άλλοι βγαίνουν και φωνάζουν. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή να μην τους βγάλω. Πώς θα γίνει. Εσύ τους ξυγκλάς όμως, κάνεις αυτό το ατόπιμα. Εσύ τους ξυγκλάς για να βγαίνουν οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι κάθονται με το φιλαράκι τους στον Ελακριδέα και τον Αριανό δίπλα και για να βγάλουν αυτή τη μιζέρια τους, κάθονται και λένε τον Παοξή, κοίταξε το παλτό. Ποιο παλτό, ρε. Το Σάμπα μα τον είχαν. Το Σάμπο σε πες μου σε ποια ελληνική ομάδα θα έπαιζε βασικός. Πες μου, ρε. Πώς. Εκτός από τον Ολυμπιακό, ο Σάμπο σε ποια ελληνική ομάδα θα έπαιζε βασικός. Ήδη θα ήταν στη 18άδα. Δηλαδή, μισό λεπτό να σου πω. Τι νόημα είναι, εσύ τον έλεγε στην καλύτερη μεταγραφή του Πάου. Εσύ το έλεγε στο Σεπτέμβριο, και σ' άκουγα. Ας παίξει την Κυριακή, θα παίξει λες. Εσύ τον είπες ότι ο Σάμπο ήταν η καλύτερη μεταγραφή που έκανε ο Πάου φέτος. Μεταγραφάρα. Γιατί ποια είναι. Α, μπράβο. Έτσι. Άρα πρέπει να παίξει την Κυριακή. Όχι, 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 εσύ το είπες αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν θα παίξει, θα παίξει ο Τζιόλης. Γιατί να παίξει ο Τζιόλης. Αφού είναι καλός, εγώ κάνω λάθος. Γιατί υπάρχει καλύτερος από τον Σάμπο στον Πάου. Ποιος είναι. Ο Τζιόλης αυτή τη στιγμή. Γιατί σε χαλάει. Εμένα σε χαλάει και ο Τζιόλης, έτσι. Εμένα γιατί να με χαλάσει, ρε φίλε. Ο Πανιόνιος σε περνάει, εμένα γιατί να με χαλάσει. Ο Πανιόνιος με μένα είναι εδώ με αγωνιστική, ε. Πέρσι ο Παναθηναϊκός πέσε στο γιατρό ότι ήταν 6 βαθμούς πίσω. Ναι. Στην ίδια αγωνιστική. Χέρδε στην Τούμπα. Ο Πάοκ ήταν 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Και το ματ, δηλαδή εμείς το δώσαμε στον Παναθηναϊκό για να φτάσει. Τι να κάνει, τι. Γιατί δεν το έδωσε ο Παναθηναϊκός πέρσι το μάτς για να το δώσουμε εμείς. Αυτά τα αλυσβερίσια που λες δεν υπάρχουν. Μόνο εσύ τα εφαρμόζεις. Ποιος είπε να δώσει μάτς, ποιος το είπε αυτό. Εσύ μόνο τα εφαρμόζεις και λες θα μπει ο διαιτητής και θα κάνει. Δηλαδή ο διαιτητής τι θες, να παίξει κόντρα τον Πάουξ στην Τούμπα. Όχι, αυτό θες εσύ. Άμα τον παίξει υπέρ, θα πεις τίποτα. Τι θα πει άμα τον παίξει υπέρ. Γιατί δεν πρέπει να τον παίξει και σε ένα μάτς υπέρ. Γιατί να τον παίξει υπέρ. Και ποιος μίλησε για τον διαιτητή. Γιατί χώνεις και βάζεις τέτοιες σύντρικες. Γιατί χώνεις και βάζεις τον διαιτητή μέσα. Γιατί εσύ δεν ήσουν την Κολοτούμπα που έκανες με τον Μπερμπάτοφ ότι θα το σφάξουν και θα το ρημάξουν στο Καρατζόγλιο. Έπαιξε ο Μπερμπάτοφ. Έγινες ρόμπα πάλι. Μπαλάρα πάλι ρόμπα έγινες. Μπαλάρα έπαιξε. Μεγάλη ρόμπα έγινε. Όχι, ρόμπα έγινες γιατί είπες θα το σφάξουν, θα έχει ίωση. Γιατί τα λες όμως αυτά. Γιατί τα λες αυτά. Είναι παλικάρι, δεν θες την τύχη. Όχι, γιατί όταν κάνεις το λάθος, να λες έκανα λάθος. Ναι, έλεγα 2 εβδομάδες γιατί είχε πει ότι ο Μπερμπάτοφ θα έχει ίωση. Μέχρι την Παρασκευή πριν το μάτι το λέγες. Τελικά είναι παλικάρι, ρε. Τελικά έγινες πάλι ρόμπα. Μεγάλη μπάλα έπαιξες. Ρόμπα έγινες. Λοιπόν, την κατάδια των αλλών δεν θα τη χρεωθεί ο Πάοξης. Ας τον Πάοξη. Ο Πάοξης χτίζει ομάδα. Χτίζει πάλι. Χτίζει, ναι, και έχει 8-9 ματσάκια μετά το επόμενο. Περίμενε να δεις και την Κυριακή και τα άλλα. Και θα πάμε και εκτός έδρας. Δηλαδή τι πρέπει να καταστρέψουμε την ομάδα, τούτο θα μείνει παιδιά και του χρόνου. Μην αγχώνεστε. Δεν θα το φάει κανένας από εσάς. Πού θα πάει εκτός. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Τελειώσανε. Στάσουνε, πού θα πάει εκτός έδρας, δεν κατάλαβα, τι με είπες τώρα. Θα πάει, έχει και όλα τα 3 μάτσα εκτός έδρας. Θα πάτε. Θα το δεις εκεί τον Πάο. Θα πάτε και εκδρομή. Εκδρομή, άντε βάλουμε. Γιατί τώρα εκδρομή, η ομάδα θα πάει. Η ομάδα θα πάει. Και θα τη δεις την ομάδα μετά από 2-3 μήνες, θα τη δεις την ομάδα. Μετά 3 μήνες θα τη δω. Θα τη δεις εκεί μετά. Μετά θα την κρίνουμε όλη την ομάδα. Θα περιμένω 3 μήνες να δω την ομάδα. Εντάξει. Δηλαδή σε χαλάει τώρα ο Πάοκ. Δηλαδή, καφενείο ο Πάοκ. Θα πέσει κατηγορία. Σε 3 μήνες δηλαδή ο Πάοκ. Θα πέσει κατηγορία ο Πάοκ. Τον περνάει ο Πανιόνιος. Άντε θα πέσει ο Πάοκ. Άρα είσαι χαρούμενος. Τέλειος. Δεν είμαι χαρούμενος. Δεν είσαι γιατί χαρούμενος. Δεν είμαι πρώτος. Α. Γιατί δεν είμαι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και όλοι ξέρουμε γιατί δεν είμαι πρώτος. Γιατί δεν είσαι πρώτος. Γιατί είναι μια ομάδα που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Ναι. Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο budget στη Super League. Είναι μια ομάδα η οποία στήθηκε
με καινούριους ποδοσφαιριστές, με τραυματίες, με αυτά, με το ένα, με το άλλο, με δύσκολα μάτς, χωρίς να κάνει προετοιμασία όπως πρέπει. Έρχονται μάτς, ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή Τετάρτη ανά τρεις μέρες. Ανά τρεις μέρες. Είναι φυσιολογικά αυτά τα σκαμπανεβάσματα για μια ομάδα η οποία χτίζεται. Και εσύ τώρα, και μην με λες, μην με αλυσίσεις τώρα και χτίζεται και χτίζεται. Πάλι χτίζεται. Α, δεν το βλέπεις εσύ αυτό. Κάθε χρόνο χτίζεται γιατί, μια ομάδα. Γιατί κάθε ομάδα αλλάζει. Πέρσι είχα τον ίδιο προπονητή. Ποιος? Είχα τον ίδιο προπονητή, είχα τον ίδιο τεχνικό διευθυντή, είχα την ίδια ομάδα. Γιατί του χρόνου θα έχεις τον ίδιο προπονητή. Τον ίδιο θα έχω, ναι. Και εσύ θα ξαναγίνεις ρόμπα. Και εσύ θα ξαναγίνεις ρόμπα, γιατί εγώ τον ίδιο προπονητή θα έχω. Θα τον έχεις. Ναι, θα μείνει αυτός ο προπονητής. Και μετά θα δεις την ομάδα. Πήγες γήπεδο? Όχι, δεν μπορούσα, έχω δουλεύω εγώ. Το στο τέλος γιατί το γιουχάρατε την ομάδα? Δεν το είδα, εγώ σωμάτι στην τηλεόραση το είδα, δεν άκουσα. Δεν άκουσες τα ου. Όχι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με προφανώς και είναι ήττα για μένα γιατί δεν κέρδισε μια ομάδα χωρίς ιστορία στην Ευρώπη. Για να μην το τραβήξουμε, εσύ περιμένεις μεγάλα πράγματα μετά δύο μήνες. Αυτό με λες. Ναι, βλέπω τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα σερί το οποίο δεν το βλέπω πώς μπορεί να χάσει τη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τη δεύτερη θέση. Τέλειωσε, θα το δούμε αυτό, εντάξει, τέλειωσε. Τι να πούμε τώρα, λέμε ψέματα, κορυδεύουμε τον κόσμο. Εντάξει ρε φίλε, ο Φούντας, ο Ταβλαρίδης, εσύ με λες, δηλαδή ο Ταβλαρίδης θα πέσει στον ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι. Ποιος Φούντας? Ο Ταβλαρίδης θα πέσει στον ΠΑΟΚ. Ο Λαγός που έχουν οι άλλοι έχουν ο Αραβίδης. Θες τον Αραβίδης στον ΠΑΟΚ, έτσι. Να διώξουμε τον Περπάτο, να πάρουμε τον Αραβίδη. Και θα με περάσουν αυτοί δηλαδή. Σε περνάει ο Αραβίδης αυτή τη στιγμή. Ο Αραβίδης με περνάει ρε φίλε, αλλά κοίτα τι θα δεις, θα πάθουν αυτοί. Τι θα πάθουν. Δηλαδή θες να με τρελάνεις εσύ τώρα. Δηλαδή ο Αραβίδης έκανε δυο μάτς εκτός έδρας με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ναι ρε φίλε, χωρίς Ευρώπη, χωρίς τίποτα. Ο Αραβίδης είναι και δύο χρόνια στην ομάδα. Με τον ίδιο προπονητή τρία χρόνια ο ένας, με τον ίδιο προπονητή τρία χρόνια ο άλλος. Άρα πρέπει να περιμένουμε. Εσύ δεν το βλέπεις, ε. Ρόμπα θα γίνεις. Βρε, σε ρωτάω εγώ τι. Βρε, θα γίνεις ρόμπα κι εσύ. Τέλειο. Θα γίνεις ρόμπα κι εσύ. Αλλά κι εσύ δεν λες όμως όταν γίνεσαι ρόμπα. Δεν λες για τον Μπερμπάτοφ ότι έπαιξε στο Καφτατζόγλιο. Μεγάλη μπάλα. Δύο εβδομάδες έλεγες ότι δεν παίζει. Έπαιξε μεγάλη μπάλα, το είδα εγώ. Α. Τι να πω, τι. Δεν έπαιξε. Συνέχισε έτσι. Συνέχισε. Σε φιλό. Έπαιξε, τι, δεν έπαιξε. Έσχισε τα δίκτυα, τους πήθηξε τα ράματα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα κύριε. Και στον κύριο Χιλιτίδη. Εδώ είναι, ναι. 12 χρόνια σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, μέσκασες. Ναι. Παλιός παοξής σειρά 4. Ωραίος. Νυν ταξιτζής στη Θεσσαλονίκη. Ωραίος. Σταμάτησα το ταξί και πήγα στο Πιτρουλάκι το μαγαζί να δω το μάτς. Ναι. Λοιπόν. Δεν μου λες ρε Ραπτόπουλε, θα μας φύγουν τα τιμόνια στον δρόμο. Για πες. Εσύ άμα πας στο ράδιο Τίρανα, ναι, σε πόσο καιρό θα προσαρμοστείς? Εσύ με τα μηχανήματα και με τους ακροάτες. Είμαι προσάρμοστος. Εγώ θα αργήσω. Όσο και ίντρικες να βάζεις τους παοξίδες, λοιπόν, δεν θα περάσει... Σιγά μην βγεις, είναι η γκαγκού. Δεν θα περάσει το δικό σου. Τέλειωσε. Καταρχήν ο Σάμπο, ναι, ναι, έβαζε 20 με 25 γκολ και είναι οχταροδεκάρι. Είναι καμιά σχέση με center back που λες. Βέβαια, δεν και με εξάρι. Έχει ωραία προηγούμενη ομάδα, θα δεις τα στατιστικά. Ο άνθρωπος ήρθε σε μια προηγμένη χώρα. Ποια είναι αυτή? Ποδοσφαιρικά και πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν μου αρέσει και εμένα μέχρι τώρα ο Σάμπο. Συγγνώμη, είναι η Ελλάδα προηγμένη χώρα. Δεν μπορείς, ποδοσφαιρικά ναι, από εκεί που έπαιζε είναι πιο προηγμένη. Άλλο στον πολιτισμό. Εσύ στο ταξί λοιπόν, τώρα. Εσύ το ταξί, δεύτερον, χωρίς τον Τζιόλι η ομάδα έγινε πιο γρήγορη. Και αν θες να ξέρεις το 3-5-2 που παίζει ο ΠΑΟ, ναι, όλες οι μεγάλες ομάδες, ναι, ναι, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Τσέλσι έχουν μια προσαρμοστικότητα. Δηλαδή θέλουν τουλάχιστον ένα χρόνο να μάθουν το σύστημα. Ακούω λίγο. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο, δεν θα περάσει τα δικά σου. Ένα λεπτό, πρώην κανείβουλε. Δεν θα περάσει τα δικά σου. Είχα ξάδερφο που έπεσε στον ΠΑΟΚ. Καλά, καλά. Και μου έλεγε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εσύ, λοιπόν, εσύ το 3-5-2, όταν το ήξερα εγώ, δεν ξέρω σε ποιον μαγαζί πας και τα βλέπεις, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει 3-5-2. Άστο το 3-5-2. Εγώ δεν ξέρω τι. Είναι το σύστημα που πρέπει να κλέβει τα μάτς, να παίζει με αντεπιθέσεις. Όπως έλεγε εσύ να παίξει με την Ντόρτμουντ. Μη, σωστό, άκουδο. Σωστό μέχρι εδώ. Το 3-5-2. Και ο Μπερμπάτοφ που έλεγε δεν μπορεί να περάσει φέρετρο, ναι, πέρασε δύο παίκτες και ο τρίτος δεν έκανε πέναλτι. Άκου. Το παραδέχεσαι. Τρίπλα, ο Σαλπικίδης δεν έκανε. Ένα συναντίον, ο Σαλπικίδης.
Ο Σαλπικίδης δεν ήξερε. Μίλε στα δικά σου, ρε Ραπτο. Ποιο Σαλπικίδης τώρα. Ο Σαλπικίδης δεν ήξερε να τριπλάρει και τον κοροϊδεύει. Ο Σαλπικίδης είναι στο ρεόκα στον πεντάλαφο. Α τον άνθρωπο τώρα. Ποιο Σαλπικίδης. Ρε, μη φωνάζει, ρε πρώην κανίβαλε. Ακούμε ένα τώρα. Δεν φωνάζω, έκλεισα τα τζάμια εδώ πέρα στην Νεάπολη. Δεν φωνάζω. Ο Σαλπικίδη το βρίζατε γιατί ήταν άμπαλο. Έτσι δεν είναι. Δεν μα ενδιαφέρει το παρελθόν. Για να στηθεί αυτή η ομάδα, ρε Ραπτόπολη, επειδή αλεφαντίζεις, ξέρεις μπάλα, χτίζεται. Είσαι φοβερός αναλυτής, ακούω χρόνια, χτίζεται. Αλλά μην μας βάζεις σύντρικες. Πρέπει να κλέβει τα μάτς μέσα στην Τούμπα, να παίζει με αντεπιθέσεις και εκτός έδρας. Γιατί δεν για να έχει κατοχή η ομάδα πρέπει να περάσουν δύο χρόνια με αυτό το σύστημα. Γιατί το καταλαβαίνεις. Σε μένα τώρα, γιατί δεν το κάνετε. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ είναι λίγο καλύτερος από τον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς είχε από τη μια μεριά τον Καλέτη και από την άλλη μεριά τον Τζόρτζεβιτς. Εμείς τι έχουμε δεξιά και τι έχουμε αριστερά. Πες μου. Ακουμένα, ακουμένα. Συμφωνείς αυτό που λέω. Ακουμένα, ακουμένα. Έφυγε ο Λίνα. 11 παίκτες, οποιαδήποτε ομάδα και να πάρεις τον κόσμο, δεν μπορεί να κάνεις σε δύο μήνες ομάδα, καταλαβαίνεις. Ακουμένα, ακουμένα, ακουμένα. Σας ακούω 12 χρόνια. Αν δεν παίξει ο Λίνο αριστερό. Ποιος Λίνο. Ο Μπερμπάντοφ και ο Κλάους, τα παπάρια μου θα βάζουν γκολ. Καληνύχτα. Ποιο. Πρώην κανίβαλε. Ποιο. Ο Μπερμπάντοφ, άμα δερθεί ο Λίνο, ο ανάλογος, δεν πρόκειται να κάνει γκολ. Ποιο. Και αυτό είναι κατάντια για τον ΠΑΟΚ να δίνει 2 εκατομμύρια στο center for για να περιμένει τον μαλάκα τον back να κάνει τη σέντρα να βάλει τον γκολ. Ποιο. Καληνύχτα. Ποιο. Μαλάκα.